Καλησπέριζω τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Χρήστο Κατσότη. Καλησπέρα κύριε Κατσότη, τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Μελικόνη, τις άσκησες του κρατές σας. Θα ήθελα καταρχάς να ξεκινήσουμε με το αν θεωρείτε ότι υπάρχει μια ελπίδα, εν πάση περιπτώσει, να δούμε και στα πορτοφόλια μας κάποια από αυτά τα μέτρα τα οποία φαίνεται ότι θα αρχίσουν πια να επεξεργάζονται λίγο πιο σοβαρά οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Πώς τις είδατε τις αποφάσεις της Συνόδου? Κύριε Μελικόνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μέρος της λύσης του μεγάλου προβλήματος, της ενεργειακής φτώχειας που ζει σήμερα ο λαός μας, γιατί ακριβώς η πολιτική της δημιούργησε και γιγάντωσε όλο αυτό το πρόβλημα. Είναι ακριβώς η πολιτική της απελευθέρωσης, της ενέργειας, της λεγόμενης πράσινης μετάβασης, της απολιγνητοποίησης και βέβαια του χρηματιστηρίου ρήπων που βήμα-βήμα υλοποίησαν ταυτόχρονα και οι ελληνικές κυβερνήσεις. Σήμερα, μάλιστα με τον πόλεμο στην Ουκρανία, προωθούνται αυτοί οι σχεδιασμοί και οι κυρώσεις και θα φέρουν ακόμα μεγαλύτερη ενεργειακή φτώχεια σε μεγάλα τμήματα του ελληνικού πληθυσμού. Η ανακούφιση, κύριε Μελικόνη, μπορεί να υπάρξει μόνο με την κατάργηση του ΦΠΑ, των ειδικών φόρων στα καύσιμα και σε άλλα είδη λαϊκής κατανάλωσης και βέβαια με αυξήσεις στους μισθούς. Άκουσα και τη συζήτηση που κάνατε προηγουμένως με τον κύριο Μπουτσικάκη, ο οποίος έλεγε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Λύση μπορεί να υπάρξει, κύριε Μελικόνη, μόνο με τον αγώνα και να πάψει η ενέργεια να είναι εμπόρευμα, να αξιοποιηθεί το σύνολο των ενεργειακών πηγών που έχει η χώρα μας με σκοπό την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Αυτός ο αγώνας πρέπει να γίνει από το λαό μας, πρέπει να σταθεί απέναντι σε αυτές τις δυνάμεις που έχουν υλοποιήσει όλο αυτό το σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σήμερα βέβαια ο λαός ζει τις συνέπειες της ενεργειακής φτώχειας, της μεγάλης ακρίβειας των μεγάλων ανατιμήσεων στα είδη πρώτης ανάγκης. Κύριε Κατσότη, επειδή είπατε πριν και δίκιο έχετε δηλαδή ότι όσο θα βαθαίνουν οι κυρώσεις, όσο θα επεκτείνονται τέλος πάντων, τόσο θα ζούμε και την ακρίβεια καθημερινά στα πορτοφόλια μας. Απ' την άλλη πλευρά, δεν είστε υπέρ των κυρώσεων? Θέλω να πω, δεν πρέπει να λάβει ένα μήνυμα η Ρωσία ότι αυτό που έκανε δεν είναι επιτρεπτό, εν πάση περιπτώσει? Κύριε Μελικόνη, γνωρίζετε πολύ καλά ότι στη γειτονιά μας όντως η Ρωσία έκανε την εισβολή, την επέμβαση στην Ουκρανία, την οποία την καταδικάζουμε ως ΚΚΕ. Από την πρώτη μέρα κάναμε τη διαδήλωση, όπως ξέρετε, στη Ρώσικη Πρεσβεία. Βέβαια. Αλλά και πορεία στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, γιατί ο πόλεμος σε αυτή την περιοχή δεν γίνεται μόνο από τη Ρωσία και την Ουκρανία. Εδώ και πολλά χρόνια προετοιμάστηκε όλη αυτή η ανάφλεξη, να το πούμε έτσι, γιατί συγκεντρώθηκαν αρκετές δυνάμεις νατοϊκές, δυνάμεις των Αμερικάνων και άλλων υπηρεαστικών κέντρων στην περιοχή, στα πλαίσια της περικύκλωσης πολιτικής, οικονομικής, στρατιωτικής της ίδιας της Ρωσίας. Οι ανταγωνισμοί είναι πολύ σκληροί. Σύμφωνοι, αλλά ακόμη και έτσι τώρα η Ρωσία εισέβαλε, η Ρωσία σφάζει, τι να κάνουμε? Λαών και χωρών. Αυτή είναι η ιστορία που παίζεται εκεί στην Ουκρανία. Εμείς λοιπόν, οι κυρώσεις αυτές είναι σε βάρος και του λαού της Ρωσίας και του λαού της Ουκρανίας, αλλά και των λαών της Ευρώπης, κύριε Μελικόνη. Ζούμε τα αποτελέσματα αυτών των κυρώσεων, είναι και οι αυξήσεις στην ενέργεια, είναι και οι αυξήσεις στα σιτηρά, είναι και οι αυξήσεις στα άλλα προϊόντα. Είναι αποτέλεσμα αυτών των κυρώσεων. Ο αγώνας για ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο πρέπει να συνεχιστεί. Είναι αυτός που θα πρέπει, να το πω έτσι, όλος ο λαός να βγει στο δρόμο για να παλέψει ενάντια. Να δείξει την αλληλεγγύη στον ουκρανικό λαό που ζει τις τραγικές συνέπειες αυτού του πολέμου, του άδικου πολέμου. Και βεβαίως να ενταθεί υπάλληλοι συνολικά του λαού ενάντια στους ληστές, όποιοι και να είναι, γιατί οι ληστές είναι και η Ρωσία, είναι και η ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που εκεί τσακώνονται για το ποιος θα ελέγξει τις πηγές πλούτου, τις πρώτες ύλες, ποιος θα ελέγξει τους δρόμους
τις ενέργειες, κύριε Μελιγκόνη. Ωστόσο, εγώ θα επιμείνω, όλους μας μας χτυπούν οι Ρώσεις, αλλά υπάρχει άλλος τρόπος να δείξουν όσοι τέλος πάντων διαφωνούν στον Πούτιν ότι εν έτη 2022 δεν είναι ok, να το πω έτσι, να μπαίνει κανείς με στρατεύματα σε μια ξένη χώρα επειδή δεν του αρέσει το αν θέλει να μπει στο ΝΑΤΟ, το αν θέλει να βάλει πυράβλους, να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Κύριε Μελιγκόνη, ζήσαμε μετά το 90 που ανατράπηκε, αν θέλετε, η Σοβιετική Ένωση, ζήσαμε αρκετούς πολέμους. Ανατράπηκε, όπως και τη Ιουγκοσλαβία. Ναι. Mm-hmm. Ναι, ανατράπηκε μέσα από την παρέμβαση των εμπεριαλιστικών δυνάμεων, αλλά και τα λάθη που έγιναν στην ίδια τη Σοβιετική Ένωση από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Σοβιετικής Ένωσης. Mm-hmm. Λοιπόν, από τότε λοιπόν ζήσαμε την αλλαγή των συνόρων με το αίμα των λαών. Ναι. Ζήσαμε την επέμβαση του ΝΑΤΟ στην Ιουγκοσλαβία. Ποιες ήταν οι κυρώσεις απέναντι στους Αμερικάνους, απέναντι στο ΝΑΤΟ, τα μέλη, τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Ζήσαμε λοιπόν την επέμβαση στη Συρία. Ποιες ήταν οι κυρώσεις απέναντι πάλι στους όλους αυτούς που κάναν την επέμβαση, που διαμέλυσαν τη χώρα. Στη Λιβύη, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στο Ιράν. Ποιοι κάναν όλες αυτές τις επεμβάσεις, κύριε Μελιγκόνη. Έκαναν λοιπόν αυτό, ο άλλος ληστής πια. Η ίδια η Αμερικάνη, mm-hmm. η Ευρωατλαντική Συμμαχία, να το πούμε έτσι, η οποία δεν είχε καμία κύρωση. Άρα λοιπόν εδώ το θέμα των κυρώσεων, λέμε, είναι επιλεκτικά σήμερα, επειδή έχουν το σχεδιασμό η Ευρωατλαντική Συμμαχία, mm-hmm. θέλει να ελέγξει έτσι κι αλλιώς την περιοχή, θέλει μέσα, είναι ένα βήμα ακόμη παραπέρα μετά την περικύκλωση που έχει κάνει μέχρι τώρα, είναι και αυτές οι κυρώσεις, είναι ένα βήμα για να πετύχει το στόχο της, έτσι ώστε να ελέγξει συνολικά την περιοχή και να περιορίσει συνολικά τη Ρωσία, και βέβαια κύριος στόχος είναι η Κίνα και η πρωτοκαθεδρία που κινδυνεύει να χάσει η ΗΠΑ από την Κίνα. Μάλιστα. Κύριε Κατσότη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Εσείς να είστε καλά. Καλό βράδυ.